Τις είδα όλες μία προς μία. Και τις 840 κάρτες γραφικών που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά μέσα από το bestprice.gr. Μέχρι να τελειώσει αυτό το βίντεο λοιπόν, θα ξέρετε ποιες κάρτες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, ποιες είναι για τα μπάζα, πότε και γιατί να επιλέξετε Nvidia, AMD, Intel, νέος παίκτης στο χώρο και εν τέλει ποια είναι η καλύτερη κάρτα γραφικών που μπορείτε να αγοράσετε στα χρήματα που ψάχνετε. Γενικά αυτή η περίοδος είναι σχετικά καλή για αγορά κάρτας γραφικών. Βγήκαν οι νέες κάρτες από Nvidia, από AMD, από Intel όπως είπα. Τα κρυπτονομίσματα πάνε κατά διαόλου, οπότε οι τιμές πέσανε σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα μετά από πάρα πολύ καιρό. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε επιλογή όμως, θα πρέπει σίγουρα να έχουμε κατά νου τις επιδόσεις μιας κάρτας σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε από τα χαρακτηριστικά της κάρτας, αλλά σίγουρα αποτελεί το βασικότερο κριτήριο αγοράς. Και αμέσως μετά ακολουθεί η τιμή. Η δυσκολία εδώ είναι ότι έχουμε να συγκρίνουμε γύρω στις 60 διαφορετικές κάρτες γραφικών. Κάποιες παλιότερες, κάποιες καινούριες. Προφανώς δεν τις έχω όλες για να τρέξω benchmarks και εδώ που τα λέμε, ακόμα και να τις είχα, δεν θα καθόμουν να δοκιμάσω 60 κάρτες σε τουλάχιστον 8 δημοφιλή παιχνίδια, σε 3 διαφορετικές αναλύσεις, από 2 φορές το κάθε τεστ για σιγουριά. Το έκανε όμως όλο αυτό το Tom's Hardware, πριν από μια εβδομάδα περίπου. Και εγώ χρησιμοποίησα τα αποτελέσματά τους για να βρω τις καλύτερες κάρτες για κάθε ανάλυση με τις τιμές και διαθεσιμότητες της ελληνικής αγοράς. Αυτά είναι τα 8 παιχνίδια που χρησιμοποίησαν στη δοκιμή. Για το τελικό αποτέλεσμα πήραν τον μέσο όρο σε FPS για την κάθε κάρτα και βουαλά. Ξεκινάμε από το gaming στα 1080p σε ultra settings για τα παιχνίδια που δοκιμάστηκαν. Όπως βλέπουμε, έχουν μετρήσει μέχρι και την GTX 780 που βγήκε, ξέρω εγώ, 10 χρόνια πριν. Χωρίς υπερβολές. Προφανώς δεν πωλείται ακόμα στην αγορά. Οπότε μπορούμε να την εξαφανίσουμε από το γράφημα. Μαζί διώχνουμε και όλες τις άλλες κάρτες που δεν θα βρούμε να πωλούνται εν έτη 2023 στα καταστήματα. Σαφώς μπορούμε να τις βρούμε μεταχειρισμένες, αλλά αυτό είναι ένα θέμα για ένα άλλο βίντεο. Οπότε, πόδι. Μέχρι στιγμής λοιπόν, τα δεδομένα που έχουμε για τις επιδόσεις στα 1080p αναδιαμορφώνονται κάπως έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες επιπλέον κάρτες στην ελληνική αγορά που δεν έχει συμπεριλάβει το Tom's Hardware. Στην πλειοψηφία τους είναι οι πολύ φθηνές κάρτες, με κόστος από 40-100 ευρώ περίπου, οι οποίες σε γενικές γραμμές είτε είναι πολύ παλιές είτε είναι εντελώς άχρηστες για gaming. Όμως, περάσαμε μια δύσκολη τριετία θα πω, όπου η πρότασή μας για gaming ήταν τα ενσωματωμένα γραφικά των επεξεργαστών. Οπότε οφείλω νομίζω να βρω τρόπο να τις προσθέσω στο γράφημα, έστω για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για τις κακουχίες που υποστήκαμε. Οι κάρτες που λείπουν είναι οι εξής. Ας βάλουμε, μιας που τα ανέφερα, και τα ενσωματωμένα γραφικά των 5600G και 5700G που ομολογουμένως παίζουν σε πολύ καλές τιμές αυτή την περίοδο. Με αρκετή έρευνα σε footage από gameplay των παιχνιδιών στο YouTube και διάφορα benchmarks, υπολόγισα χοντρικά τη διαφορά αυτών των καρτών από την τελευταία της λίστας, την RX 560. Κάποιες μπάρες δεν φαίνονται καν. Όχι, δεν ξέχασα να τις βάλω, απλά είναι τόσο χάλια αυτές οι κάρτες. Με μια αλλαγή σε φθήνουσα ταξινόμηση έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιδόσεις όλων των καρτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από την καλύτερη προς τη χειρότερη. Ειλικρινά, λιγότερο χρόνο θα μου έπαιρνε να είχα τις κάρτες και να τις δοκίμαζα μία-μία, αλλά τέλος πάντων. Υπόψη, μην πάρετε τα FPS που βλέπετε εδώ της μετρητής. Δεν είναι απόλυτες τιμές, δεν σημαίνει ότι αν πάρετε π.χ. μια 1650 Super ότι θα έχετε 33,9 FPS σε όλα τα παιχνίδια. Άλλωστε τα παιχνίδια της δοκιμής είναι αρκετά απαιτητικά και μιλάμε για settings στα ultra. Χρησιμοποιούμε τα FPS απλά ως μέτρο σύγκρισης για να δούμε πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι μια κάρτα σε σχέση με κάποια άλλη. Παίρνοντας τώρα τις χαμηλότερες τιμές για κάθε κάρτα από το Best Price, προσθέτουμε στο γράφημα το κόστος. Και είμαστε κάποτε έτοιμοι να ξεχωρίσουμε τις καλύτερες και πιο value for money λύσεις. Εφόσον η ταξινόμηση των καρτών στο γράφημα δεν έχει αλλάξει, εξακολουθούμε να πάμε από την καλύτερη προς τη χειρότερη, μπορούμε με μια ματιά να απορρίψουμε κάρτες που είναι πιο ακριβές από τις καλύτερές τους. Η RTX 3090 π.χ. για σχεδόν 3.000 ευρώ είναι εντελώς με εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Με λιγότερο από 2.000 ευρώ παίρνουμε την 4090 που είναι η καλύτερη κάρτα γραφικών της αγοράς αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα εξωφρενικές είναι και οι τιμές για την RX 5500 XT και την GTX 1060. Προφανώς είναι κομμάτια που έχουν ξεμείνει στο ράφι και δεν υπάρχει λόγος να τις ξεστοκάρετε εσείς. Βάσει των τιμών έχει νόημα να χωρίσουμε τις εναπομείνασες κάρτες σε 4 χρηματικές κατηγορίες. Εναπομείνουσες?
Θα πάω με το ένα από μήνα σας. Από τα 40 έως τα 200 ευρώ οι τιμές σε αύξουσα σειρά διαμορφώνονται ως εξής για τα μοντέλα μας. Στο αντίστοιχο γράφημα των επιδόσεων θα διαγράψουμε όσες κάρτες χαλάνε την ανηφορική δομή του διαγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο ξεφορτωνόμαστε τα μοντέλα που κοστίζουν περισσότερο για χαμηλότερες επιδόσεις. Η καλύτερη δυνατή κάρτα λοιπόν για αυτήν την κατηγορία είναι η GTX 1650 Super. Ξυλοποίηση της BioStar όπως βλέπω εδώ και διαθέσιμη μόνο σε ένα κατάστημα. Πράγμα που δεν την κάνει ιδιαίτερα καλή πρόταση. Η αμέσως επόμενη καλύτερη είναι η RX 6500 XT, η οποία είναι πολύ νεότερη κάρτα και θα βρούμε αρκετές υλοποιήσεις για αυτήν κάτω από το 200 ευρώ. Για την RX 580 συμβαίνει κάτι παράξενο. Παρότι είναι κάρτα πολλών ετών πλέον, και τα περισσότερα μοντέλα έχουν ξεμείνει στο ράφι με τιμές 400 και 500 ευρώ, βρίσκουμε μία υλοποίησή της στα 111 ευρώ. Η AFOX προσωπικά μου ήταν άγνωστη και από περιέργεια μπήκα να την ψάξω. Από ό,τι φαίνεται πρόκειται για υλοποίηση που χρησιμοποιήθηκε μόνο για mining. Δεν υπήρχαν δηλαδή drivers για gaming. Πλέον όμως υπάρχουν και ομολογώ ότι στα 111 ευρώ που βλέπω να παίζει αυτή τη στιγμή ακούγεται πολύ δελεαστική πρόταση για gaming στα 1080p. Προσωπικά θα τη δοκίμαζα σε αυτή την τιμή. Μην δίνετε σημασία στα τρία αστεράκια, η χαμηλή κριτική είναι αρκετούς μήνες πριν από χρήστη που δεν κατάφερε να βρει λογικά τους gaming drivers. Η επόμενη RX 580 της XFX στα 190 ευρώ σχεδόν προφανώς δεν αξίζει. Τώρα, για τους χρήστες που θέλουν να παίζουν μόνο LOL και ελαφριά παιχνίδια, μπορείτε να δείτε κοντά στα 80 ευρώ κάποια GT1030. Προσοχή μόνο να είναι η έκδοση με GDDR5. Η διαφορά με DDR4 είναι πολύ μεγάλη, όπως θα δείτε και στα γραφήματα που προσπεράσαμε. Η RX 560 θεωρώ ότι δεν αξίζει. Κοστίζει το ίδιο με την 580 που ανέφερα πριν λίγο, οπότε δεν υπάρχει νόημα. Να κάνω μια ειδική αναφορά στους 5600G και 5700G. Αν έχετε αυτούς τους επεξεργαστές, προφανώς δεν αξίζει να βάλετε την 1030. Οι επιδόσεις τους στα παιχνίδια είναι καλύτερες από μια τέτοια κάρτα. Αν στείνετε τώρα υπολογιστή και όπως είπα παίζετε LOL και τέτοιου τύπου ελαφριά παιχνίδια, τους προτείνω με κλειστά μάτια. Ειδικά αν προορίζετε για πιτσιρίκια, μην το σκέφτεστε καθόλου. Δεν πρόκειται καν να καταλάβετε διαφορά με τα περισσότερα FPS ή με τα καλύτερα γραφικά. Και μιλάω εκ πείρας. Sorry, νύπια. Ανεβαίνουμε στα 230 έως 600 ευρώ. Εφαρμόζω και εδώ την ίδια μέθοδο, μόνο που θα εξετάσω επιδόσεις σε 1080p Ultra και 1340p Ultra. Το πρώτο πράγμα που παρατηρώ είναι οι διαφορές στις ανανεωμένες RTX 2060 και 3060 με τα 12 GB VRAM. Η 2060 των 6 GB έχει σχεδόν ίδιες επιδόσεις με αυτή των 12 GB, παρότι η δεύτερη κοστίζει 50 ευρώ περισσότερο. Αντίθετα, η 3060 των 12 GB έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε αρκετά παρόμοια τιμή με αυτή των 8 GB. Η ARC της Intel, ενώ είναι σχετικά κοντά σε επιδόσεις με παρόμοιες κάρτες στην κατηγορία, έχουν μεγαλύτερη τιμή, πράγμα που τις κάνει ασύμφορες. Ειδικά με δεδομένο ότι είναι νέες στον χώρο και όποιος τις επιλέξει θα είναι στην ουσία πειραματόζω όσον αφορά drivers και τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Θεωρώ ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν πιο δελεαστική τιμή. Κρίμα. Ωστόσο, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνουν συνεχώς drivers που βελτιώνουν τις επιδόσεις τους, οπότε ενδεχομένως στο μέλλον να αποτελέσουν καλή πρόταση. Για την ώρα δεν τις προτείνω. Ας βγάλουμε από τη μέση και τις υπόλοιπες εμφανώς ασύμφορες επιλογές για να καθαρίσει λίγο περισσότερο το γράφημα. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις εδώ όσον αφορά την ανάλυση. Κάρτες που αποδίδουν καλά στα 1080p θα αποδώσουν αντίστοιχα καλά και στα 1440p. 1660 Super και 1660 Ti αποδίδουν παρόμοια, πράγμα που κάνει την πρώτη καλύτερη επιλογή λόγω χαμηλότερης τιμής. Προφανώς όμως δεν είναι κάρτες που θα τα πάνε καλά στα 1440p και είναι οι μόνοι στην κατηγορία που ζορίζονται να πιάσουν τα 60 fps σε ultra setting στα 1080p. Θα λέγαμε λοιπόν ότι οι επιδόσεις τους είναι πιο κοντά στην προηγούμενη κατηγορία, γι' αυτό και δεν θα τις πρότεινα. Η RX 6600 είναι μάλλον η πιο VFM λίστη της κατηγορίας. Μια καλή υλοποίηση όπως τη Sapphire ξεκινάει από τα 260 ευρώ. Ανάμεσα σε 6600 XT και 6650 XT, η δεύτερη είναι η καλύτερη επιλογή με ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις, αλλά σχεδόν ίδια τιμή. Μέχρι τα 330 ευρώ βρίσκουμε υλοποίησεις από όλες τις γνωστές εταιρείες. Λίγο καλύτερες επιδόσεις έχει και η RTX 3060 των 12 GB, με τα περισσότερα μοντέλα να ξεκινάνε από τα 340 ευρώ. Υπάρχει μία υλοποίηση της Palit στα 320 ευρώ, η οποία είναι LHR, δηλαδή Low Hash Rate, που υποτίθεται ότι δεν τα πάει καλά σε mining. Σε gaming όμως, που μας ενδιαφέρει,
θα είναι μια χαρά. Στις 3060 Ti θα βρούμε μόνο μία υλοποίηση κάτω από τα 400 ευρώ, τη Manly, η οποία φαίνεται καλή περίπτωση. Πάνω από τα 400 ευρώ δεν αξίζει, γιατί εκεί ξεκινάνε οι 6700 XT και 6750 XT, οι οποίες μονοπολούν το ενδιαφέρον. Δεν θα σταθώ πολύ στην 6700 XT, γιατί η 6750 XT βρίσκεται πολύ κοντά στην τιμή και αξίζει να την προτιμήσετε. Αυτή εδώ π.χ. η Sapphire είναι πολύ καλή επιλογή, αν σας ενδιαφέρει το Value for Money. Για επιπλέον φωτάκια και καλύτερη ψήξη, η Gigabyte Aorus στα 470 σίγουρα ξεχωρίζει στα δικά μου μάτια και μέχρι τα 500 ευρώ βρίσκουμε και άλλες εξίσου καλές λύσεις. Όσον αφορά την RX 6800, παίζει σε μεγαλύτερη κατηγορία και σε θέμα επιδόσεων, αλλά και τιμής, αφού ξεπερνάει τα 700 ευρώ στις περισσότερες υλοποιήσεις. Υπάρχει μόνο μία υλοποίηση της ASRock στα 620 ευρώ, αλλά και πάλι δεν αξίζει σε καμία περίπτωση το άλμα στην τιμή. Και αυτό γιατί λίγο πιο πάνω, στα 690 ευρώ, βρίσκουμε πολύ δυνατότερες κάρτες και μπορούμε να πάμε και σε 4K. Όσο ανεβαίνουμε λοιπόν, τόσες λιγότερες γίνονται οι επιλογές. Οι τρεις πρώτες βλέπουμε έχουν σχεδόν ίδια τιμή, οπότε μόλις δούμε το γράφημα των επιδόσεων θα είναι και πολύ πιο εύκολο να επιλέξουμε ανάμεσά τους. Η 6900 XT λοιπόν είναι καλύτερη στα παιχνίδια σε όλες τις αναλύσεις σε σύγκριση με την 6800 XT και την RTX 3080. Σαφώς σε 4K οι διαφορές είναι μικρές. Βλέπουμε ότι η καημένη 4070 Ti που βγήκε πρόσφατα χάνει από την 6900 XT και δεδομένου ότι είναι στο ανώριο της κατηγορίας χρηματικά, κάπου στα 900 ευρώ, δεν μπορώ με τίποτα να την προτείνω. Βέβαια, όπως είπα, βγήκε σχετικά πρόσφατα, μπορεί η τιμή της σε 2-3 μήνες να πέσει αρκετά, μπορεί με κάποιους νεότερους drivers να αυξηθούν οι επιδόσεις της, μπορεί στο μέλλον να αξίζει. Θα δείξει. Για την 3090, ούτε λόγος. Λίγο χειρότερη από την 4070 Ti και ακριβότερη. Στην ίδια μοίρα βλέπω και την 3080 Ti. Οπότε η επιλογή είναι σχετικά εύκολη. RX 6900 XT για οικονομικό 4K gaming. Αν και η μόνη υλοποίηση που βλέπω ότι βγάζει νόημα είναι αυτή εδώ η Sapphire. Όλες οι άλλες κοντεύουν στο χιλιάρικο, στο οποίο χιλιάρικο βρίσκουμε την RX 7900 XT για τις βέλτιστες 4K επιδόσεις. Το επόμενο άλμα είναι από τα 1100 ευρώ έως το άπειρο. Θεωρητικά. Ας μην δίνω ιδέες στην Nvidia. Εδώ έχουμε τρεις μονοκαρτούλες, 7900 XTX από την AMD και 4080 με 4090 από την Nvidia. Και οι τρεις είναι καινούργιες κάρτες. Οι τιμές τους ξεκινάνε από τα 1125, 1250 και 1720 ευρώ αντίστοιχα. Σε επιδόσεις η RTX 4090 περνάει με πολύ μεγάλη διαφορά μπροστά. Είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη κάρτα στην αγορά, με το ανάλογο φυσικά κόστος. Και ναι, μεν η φθηνότερη υλοποίηση μπορεί να ξεκινάει από τα 1.720 ευρώ, όμως θα βρούμε υλοποίησεις που αγγίζουν και τα 2.500. Το αν αξίζει τέτοια διαφορά είναι μια κουβέντα ή άλλο βίντεο. Αλλά όπως και να έχει, στις συλλογές που έχω δημιουργήσει θα βρείτε τις δικές μου προτάσεις για συγκεκριμένα μοντέλα. Τις έχω αφήσει κάτω στην περιγραφή. Ανάμεσα στις άλλες δύο κάρτες, η RX 7900 XTX φαίνεται να είναι η λογική επιλογή, όσο λογική μπορεί να είναι η απόφαση να ξοδέψουμε πάνω από 1000 ευρώ για να παίζουμε παιχνίδια. Είναι φθηνότερη, αλλά παράλληλα έχει και καλύτερες επιδόσεις σε 4K από την RTX 4080. Όμως, αγαπητοί μου gamers, υπάρχει ένα πρόβλημα που λέγεται Ray Tracing. Προσωπικά δεν έχω δει ακόμα κάτι τόσο τρομερό που να επηρεάζει την εμπειρία του gaming όταν έχω κλειστό το Ray Tracing. Okay. Ωραία τα γραφικά, όμορφες οι αντανακλάσεις, ο φωτισμός κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν τα προσέχω καν. Κοιτάω να παίξω και όχι να θαυμάσω το τοπίο. Καταλαβαίνω παρόλα αυτά ότι μπορεί να μην είστε όλοι έτσι και δεν πάει να είναι μια τεχνολογία που βελτιώνει μάλλον την εμφάνιση του παιχνιδιού, οπότε είναι σημαντικό να εξηγήσουμε 2-3 πραγματάκια πάνω σε αυτό. Το Ray Tracing, όπως είπα, είναι τεχνολογία που βελτιώνει οπτικά ένα παιχνίδι, αν το παιχνίδι το υποστηρίζει. Θα το συναντήσετε και ως DXR μέσα στις ρυθμίσεις των παιχνιδιών. Ωστόσο, είναι τόσο απαιτητικό που γονατίζει στην κυριολεξία ακόμα και τις καλύτερες κάρτες γραφικών. Καλά, όχι στην κυριολεξία, μεταφορικά τις γονατίζει, αλλά ακούγεται πιο δραματικό αν πω στην κυριολεξία. Anyway, η Nvidia τα πάει πολύ καλύτερα στο Ray Tracing από την AMD. Κάθε νέα γενιά έχει σημαντικές βελτιώσεις και πολύ καλύτερες ray tracing επιδόσεις. Η AMD, αν θυμάμαι καλά, έχει δηλώσει πρόσφατα κιόλας ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου να επικεντρωθεί στο ray tracing. Τώρα, και οι δύο εταιρείες έχουν κάποιους αλγόριθμους για upscaling,
το οποίο βοηθάει στο να έχουμε καλύτερη ποιότητα εικόνας χωρίς επιπτώσεις στα FPS. Με πολύ απλά λόγια, να δώσω ένα παράδειγμα, αντί να βάζουμε την κάρτα γραφικών να παράγει frames σε ανάλυση 4K και να ζορίζεται, μπορούμε να την βάλουμε να παράγει τα frames αυτά σε 1080p ας πούμε και μέσω του upscaling να μεγαλώνει τα frames ο αλγόριθμος στην επιθυμητή ανάλυση. Η Nvidia έχει το DLSS, που σίγουρα αυτό το έχετε δει αν ασχοληθείτε με παιχνίδια, είναι συντομία του Deep Learning Super Sampling. Για να το ενεργοποιήσετε θα πρέπει να το υποστηρίζει η κάρτα σας και το παιχνίδι φυσικά, αλλά οι κάρτες που το υποστηρίζουν είναι από RTX 2060 και πάνω. Παλιότερες DTX κάρτες, όχι. Αντίστοιχα η AMD έχει το FSR, που είναι συντομία του Fidelity κάτι Super Sampling. Κλασικά η AMD είναι πιο ανοιχτόμυαλη σε αυτά τα πράγματα, χρησιμοποιεί open source τεχνολογία και μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και σε παλιότερες κάρτες της. Αλλά δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε αντίθεση με το DLSS της Nvidia. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματά της είναι αρκετά καλά. Η Intel έχει επίσης μια αντίστοιχη τεχνολογία upscaling που την ονομάζει XESS. Όταν τώρα εμείς έχουμε ενεργό το ray tracing, αυτές οι τρεις τεχνολογίες βοηθάνε πολύ στις επιδόσεις. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το FSR της AMD είναι λιγότερο διαδεδομένο στα παιχνίδια, πράγμα που κάνει και πάλι την Nvidia να παίρνει το προβάδισμα. Η Intel ούτως ή άλλως θεωρώ ότι είναι εκτός συναγωνισμού, όπως είπα και πριν. Και για να καταλάβετε πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην αγορά κάρτας γραφικών, εδώ βλέπουμε τις επιδόσεις στα ίδια 8 παιχνίδια με ενεργοποιημένο το ray tracing για τις κάρτες των δύο τελευταίων κατηγοριών. Σε 4K Ultra μεταβίαση 4090 φτάνει τα 60 FPS. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άλλες κάρτες δεν έχουν και πολλές ελπίδες. Το ίδιο μακελιό γίνεται και στις υπόλοιπες αναλύσεις και τονίζω ότι οι μετρήσεις είναι με απενεργοποιημένα DLSS και FSR. Παρατηρήστε όμως τι συμβαίνει με τις κάρτες της AMD. Η 7900XTS που είχε προβάδισμα έναντι της 4080 ξαφνικά στο Ray Tracing τρώει σκόνη. Ομοίως και η 7900XT σε σύγκριση με την 4070 Ti. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει το Ray Tracing, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αν, η Nvidia είναι για την ώρα μονόδρομος. Αλλά δεν ξέρω, πείτε μου στα σχόλια, σας νοιάζει το Ray Tracing, βλέπετε κάποια διαφορά? Ειλικρινά ρωτάω. Μέχρι στιγμής αναφέρθηκα σε προτάσεις μόνο για gaming. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι κάρτες γραφικών μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με editing, rendering κάθε είδους, 3D modeling και άλλες παρόμοιες εργασίες. Σε γενικές γραμμές, κάρτες που τα πάνε καλά στο gaming τα πάνε εξίσου καλά και σε όλες αυτές τις εργασίες. Οπότε είστε σχετικά ασφαλείς αν επιλέξετε οποιαδήποτε από τις προτάσεις που ανέφερα για τους gamers. Ωστόσο, θα πρέπει να έχετε και μερικά πράγματα ακόμα κατά νου. Πρώτον, υπάρχουν κάρτες ειδικά για επαγγελματίες. Η Nvidia έχει την Quadro σειρά, η AMD της Radeon Pro. Οι επιδόσεις των επαγγελματικών καρτών είναι κατά βάση χειρότερες σε σύγκριση με τις gaming κάρτες για την ίδια τιμή. Εκεί που υπερτερούν όμως οι επαγγελματικές κάρτες είναι στην σταθερότητα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερος έλεγχος στο hardware, στους drivers, περνάνε από συγκεκριμένες δοκιμές, ώστε να μην κρεμάσουν τον επαγγελματία εν ώρα ανάγκης κλπ. Δεύτερο σημαντικό, ανάλογα με τα προγράμματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να έχει προβάδισμα η Nvidia ή η AMD. Και επειδή θα ήταν αδύνατο να αναφέρουμε την καλύτερη κάρτα για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, ήδη αυτό το βίντεο τράβηξε πάρα πολύ νομίζω, γράψτε μας κάτω στα σχόλια αν έχετε μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Αν δούμε ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, ίσως κάνουμε και δεύτερο βίντεο για αγορά κάρτα γραφικών αποκλειστικά και επαγγελματική χρήση. Κλείνοντας, να απαντήσω σε κάτι που μας ρωτάτε σχετικά συχνά για τις κάρτες γραφικών. Ναι, όλες οι κάρτες είναι συμβατές με όλες τις μητρικές της τελευταίας δεκαετίας. Σίγουρα και παραπάνω. Δεν έχει σημασία αν η θύρα είναι PCI Express 3, 4 ή 1024. Κουμπώνουν κανονικά και δεν θα έχετε πρόβλημα με τις επιδόσεις. Γράψτε μου κάτω ποια κάρτα έχετε εσείς ή ποια σκοπεύετε να αγοράσετε τώρα που έπεσαν οι τιμές. Όποια και αν επιλέξετε, μπορείτε να μπείτε στο bestprice.gr για να βρείτε τη χαμηλότερη τιμή της ελληνικής αγοράς. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η καλή κάρτα χρειάζεται και αντίστοιχα καλό επεξεργαστή. Μην πάρετε καμιά 4090 και τη βάλετε σε υπολογιστή δεκαετίας. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Αυτά για την ώρα. Τα λέμε.